Στο This is the End, οι γνωστοί κινηματογραφικοί αστέρες προσπαθούν να επιβιώσουν από τον ερχομό του τέλους του κόσμου. Η ώρα της αποκάλυψης τους βρίσκει να διασκεδάζουν σε ένα πάρτι που έχει οργανώσει ο James Franco στο σπίτι του. Η ταινία των Seth Rogen και Evan Goldberg δεν είναι άλλη μια εσχατολογική ταινία, αλλά μια ευκαιρία να μαζέψουν μερικούς από τους διάσημους φίλους τους σε ένα δωμάτιο και να τους κάνουν να συζητήσουν και να συγκρουστούν με αφορμή το επερχόμενο τέλος. Ο φίλος μας ήταν στη σχολή κινηματογράφου του USC το 2006 και εγώ με τον Jay κάναμε μια ταινία μικρού μήκους με αυτόν και τον Evan Goldberg, τον συνεργάτη μου. Αφορούσε δύο τύπους που είχαν εγκλωβιστεί σε ένα σπίτι και ερχόταν το τέλος του κόσμου. Μας φαινόταν πολύ αστεία η ιδέα και την επεξεργαζόμασταν για πολλά πολλά χρόνια. Τελικά εξελίχθηκε σε αυτή τη μεγάλου μήκους ταινία. And then I stopped hearing people and I started hearing growling noises. Ανάμεσα στις διασημότητες που πρωταγωνιστούν στην ταινία είναι η Emma Watson, ο James Franco, η Rihanna και ο Jonah Hill. Όλοι παίζουν τον εαυτό τους. Μια πιο υστερική, οριακή εκδοχή του εαυτού τους. Η Emma Watson, πρωταγωνίστρια στη σειρά ταινιών Harry Potter, επισήμανε ότι το σενάριο ήταν τόσο τρελό που ενθουσιάστηκε όταν το διάβασε. Δεν μπορούσε να πει όχι στην ταινία. Θυμάμαι όταν διάβασα το σενάριο να λέω ότι θα γίνει μια ξεκαρδιστική ταινία. Είναι η πιο τρελή, η πιο παράλογη υπόθεση ταινίες που έχω ακούσει, στην οποία έπρεπε να παίξω. Η ταινία This is the End θα βγει στους ελληνικούς κινηματογράφους την 1η Αυγούστου. The sheriff's office is urging people to stay in their homes right now. Looting, rioting. For all we know, the Lakers could have just won, and that's the reason why all this is happening. I think it's the apocalypse.